νέα κινδυνεύουν να βρεθούν εκατοντάδες παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας, ενήλικες με χρόνιες ψυχικές ασθένειες και ογκολογικοί ασθενείς που έχουν την ανάγκη ψυχολογικής στήριξης. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων, που παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δράσεων ψυχικής υγείας, λειτουργεί πια οριακά εξαιτίας της υποστελέχωσης. Έχουμε κλείσει ήδη από τα έκτακτα περιστατικά. Κοιτάμε να δούμε τα σέλβια στο νοσοκομείο. Δεν παίρνουμε νέα περιστατικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο, σημαντικό κομμάτι το να μην υπάρχει ανταπόκριση τώρα από γιατρούς σε τόσα προβλήματα. Οι ιδιώτες έξω, για να πας σε ένα ιδιώτη, ο χρόνος αναμονής είναι και ένα εξάμηνο και ένα οκτάμηνο. Με μόνο 2 μόνιμους ψυχιάτρους και έναν επικουρικό, τη στιγμή που οι οργανικές θέσεις ψυχιάτρων στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων είναι 8, θα αδυνατεί σύντομα να εξυπηρετήσει τον μεγάλο όγκο των περιστατικών και να καλύψει θεραπείες που απαιτούν συνταγογράφηση. Η κυρία Ζουμαδάκη, που ήταν ειδικευμένη, βγαίνει σε συνταξιοδότηση. Έχουμε ζητήσει ένα εξάμεινο, το οποίο με το καινούριο έγγραφο δεν εγκρίθηκε το δεύτερο εξάμεινο. Οπότε 36, αναγκαστικά το κέντρο θα μείνει με δύο διευθυντές, όχι ένα διευθυντή και ένα επιμελητή Α και μία επικουρική. Δεν είναι όμως μόνο οι δράσεις που αναπτύσσονται εντός του κέντρου, αλλά και οι εκατοντάδες πολίτες που εξυπηρετούνται από τις 2 κινητές μονάδες, παιδιών και εφήβων και ενηλίκων. Όλες οι δράσεις κινδυνεύουν, δηλαδή η κινητή μονάδα θα αδυνατεί να εξυπηρετήσει όλα τα περιστατικά. Θα αναγκαστεί μόνο να πηγαίνει μόνο στα έκτακτα και θα είναι μειωμένες οι δράσεις που θα κάνει. Ενδεικτικά του κενού που απειλεί να προκαλέσει στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας των Χανίων η μη στελέχωση του κέντρου είναι τα στοιχεία με τον αριθμό των παιδιών και ενηλίκων που εξυπηρετεί. Μόνο το 2022 το Τμήμα Παιδιών αντιμετώπισε 2.101 περιστατικά, στα οποία περιλαμβάνονται και περιστατικά από εισαγγελικές παραγγελίες για περιπτώσεις κακοποιημένων παιδιών. Φέτος μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους έχουν αντιμετωπιστεί 523 περιστατικά. Τώρα φυσικά με χωρίς παιδοψυχίατρο τα παραπέμπουν μόνο στο Ηράκλειο ή στο Ρέθυμνο ή σε ιδιώτη παιδοψυχίατρο για να τα αντιμετωπίσει. Πολλαπλάσιος είναι ο αριθμός των ενηλίκων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες του κέντρου. Το 2022 ο αριθμός των ραντεβού έφτασε τις 11.693, ενώ το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθε σε 2.952. Στο Κέντρο Ημέρας για Ψυχολογική Στήριξη Ογκολογικών Ασθενών, ο αριθμός των εξυπηρετούμενων έφτασε τους 1.747 το 2022 και φέτος μέχρι τον Μάρτιο είχαν καταφύγει σε αυτό 446 ασθενείς με καρκίνο. Για τη διασφάλιση της λειτουργίας του κέντρου απαιτείται άμεση πρόσληψη νοσηλευτών και ψυχιάτρων.